αρκετά θέματα που αφορούν την αποκεντρωμένη διοίκηση βρίσκονται στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με ένα από αυτά που είναι η Ιδοπόλη και το παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου. Καταρχήν, αν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το καθεστώς και να πούμε αν εσείς είχατε κάποιες νεότερες, έτσι, με δεδομένες τις εξελίξεις που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό, αν έχετε κάποιες επαφές. Καταρχάς, εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω τους πολίτες άμεσα και θεωρώ αντικειμενικά σε ό,τι για τα θέματα που αφορούν την περιοχή και ειδικά σε αυτά που χειρίζεται η αποκεντρωμένη διοίκηση. Να πούμε λοιπόν για το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο με μια παλαιότερη απόφαση παραδόθηκε κατά χρήση στην τότε περιφέρεια και στην μετέπειτα αποκεντρωμένη διοίκηση. Θεωρητικά έγινε μια προσπάθεια από τον τότε Γενικό Γραμματέα με δεδομένο ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα θεωρητικά διατυπωμένα στατικότητας του εναπομείναντος χώρου κτίσματος και αυτό δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί χρηματοδότηση και παρέμεινε έτσι. Το συγκεκριμένο ήταν για τη διαμόρφωσή του και την παράδοση στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΟΗ έγινε με μια δανειοδότηση που αποπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε το 2017 από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εν τω μεταξύ, εγώ από το 2015 ζήτησα να μας δοθούν τα παραχωρητήρια των επιπλέον υπηρεσιών που στεγάζονται εκεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έγινε κάτι τέτοιο και συγχρόνως διατυπώσαμε την άποψη ότι από τον δικό μας προϋπολογισμό δεν είναι δυνατόν να διατεθούν τόσα χρήματα ώστε να ανακαινιστεί και να διαμορφωθεί ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Από τότε μέχρι σήμερα κατά καιρούς διατυπώνονται δημόσια απόψεις να δοθεί σε αυτόν τον φορέα, στον άλλον φορέα κτλ. Εγώ έχω διατυπώσει την άποψη ότι αν και εφόσον το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρήσουν ότι πρέπει να δοθεί σε κάποιο φορέα, δεν θα είχαμε αντίρρηση να παραχωρήσουμε τη χρήση. Πρόσφατα, όπως ξέρετε, επισκεπτόμενος ο Υπουργός εδώ, αλλά και μιλώντας μετέπειτα μετά από 2-3 μέρες μαζί του στο Υπουργείο, διατυπώθηκε η άποψη και από την Περιφέρεια και από τον Δήμο Ιαννητών ότι θα τους ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του κτλ. Γιατί είναι ένα εμβληματικό κτίριο για την Ήπειρο, για τα Γιάννενα κτλ. Εγώ την Παρασκευή που είχαμε τη συνάντηση με τον Υπουργό διατύπωσα την άποψη ότι αν και εφόσον το Υπουργείο αποφασίσει να διατεθεί σε κάποιον από τους τοπικούς φορείς, την ίδια στιγμή θα κάνω την απόφαση παραχώρησης της χρήσης όσο οφείλω να κάνω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο. Ελπίζω άμεσα οι φορείς να κινηθούν, να το διεκδικήσουν και να τους δοθεί. Είναι δηλαδή αφορά μια πολιτική απόφαση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή όπως βρισκόμαστε. Αφορά μια απόφαση να αποφασιστεί σε ποιον από τους φορείς του τόπου πρέπει να δοθεί. Με δεδομένο τον προϋπολογισμό της η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το ανασκευάσει, να δοθώ και έχοντας πάντα την υπόνοια ότι ενδεχομένως εγκυμονεί και κινδύνους και χρειάζεται μελέτη επισκευής για τη στατική του επάρκεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι αν και εφόσον αποφασιστεί να δοθεί σε κάποιον από τους φορείς της πόλης, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να περάσουμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Εδώ να πούμε λίγο για τους δασικούς χάρτες ενημερωτικά, τι περιμένουμε σε ό,τι αφορά την περιοχή μας. Οι δασικοί χάρτες, όπου καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι οι δασικοί χάρτες ξεκαθαρίζουν την χρήση του χώρου και σε καμιά περίπτωση δεν παρεμβαίνουν στο διεκτησιακό καθεστώς. Γιατί αυτό που κυριαρχεί ενδεχομένως από και με ευθύνη και δική μας, γιατί δεν δώσαμε να είναι ξεκάθαρο ότι δεν προκύπτει πρόβλημα με την ιδιοκτησία στην ανάρτηση και στην κύρωση των δασικών χαρτών. Πρόσφατα με τον τελευταίο νόμο δόθηκε η δυνατότητα να επανεξεταστούν
οι αναρτημένοι και ενδεχομένως και κυρωμένοι χάρτες με την έννοια διοικητικές πράξεις που δεν είχαν, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανάρτηση να συμπεριληφθούν από την υπηρεσία, δόθηκε και η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τις αντιρρήσεις τους ώστε να συμπεριληφθούν οι διοικητικές πράξεις που είχαν στα χέρια τους. Έγιναν όλα αυτά. Για τα Γιάννενα θα έχουμε ανάρτηση, αν θυμάμαι καλά, στις 19 Φεβρουαρίου. Για τους υπόλοιπους τρεις νομούς στις 26, δηλαδή Άρτα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα, Θεσπρωτεία. Θεωρώ ότι ό,τι μπορούσε να διορθωθεί και ό,τι έχει υποβληθεί από τους πολίτες θα καταστεί δυνατόν να διορθωθεί. Οι αντιρρήσεις που δεν εξετάστηκαν, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι οι πολίτες, θα εξεταστούν σε αυτή τη φάση μετά την ανάρτηση. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, ό,τι μπορούσε να διορθωθεί να το διορθώσουμε, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Οι αντιρρήσεις ήταν αρκετές, κυρίως για παλιές εκτάσεις, οι οποίες παλιότερα χρησιμοποιούνταν ως αγροτικές, την πορεία έγιναν δασικές. Εκεί θα έχουμε κάποια αλλαγή στο πλαίσιο. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για τους δασοθέντες αγρούς, λέτε. Έγινε και από παλαιότερα και από εμάς, ας πούμε, και από τις πολιτικές ηγεσίες και από την τωρινή μια προσπάθεια. Όπως γνωρίζετε, είχαν γίνει αρκετές προσφυγές από παιδί και διάφορες οργανώσεις. Και η μία μάλιστα δικαιώθηκε. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να καταστεί δυνατόν και να δικαιωθούν, γιατί εμείς είχαμε στοιχεία και υποβάλαμε στο Υπουργείο και στη Γενική Διεύθυνση ότι θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ζήτσας. Με τους αμπελώνες που είχαν εκεί, με την αμπελουργική ζώνη, ήταν το ιδανικότερο παράδειγμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί έχουμε και ονομασίας προέλευσης προϊόν και πράγματι μέχρι και το 90 μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι ήταν αμπελώνες. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς δασώθηκαν. Όμως το κυρίαρχο πρόβλημα ήταν πάντα ότι στις νέες χώρες όπως είναι τα Γιάννα και η Ήπειρος δεν έχουμε τίτλους. Και όπου δεν έχουμε τίτλους υπάρχει ένα πρόβλημα στο πώς αποδεικνύεται το ότι αυτό είναι αγροτική υγεία. Αυτό ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε αυτή τη φορά. Έγινε μια ρύθμιση από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά αυτό. Έγινε μια ρύθμιση. Μάλλον αναμένουμε τα αποτελέσματα τα δικαστικά, έτσι. Αυτό ακριβώς. Η ρύθμιση έγινε. Η προσπάθεια από το Υπουργείο έγινε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, δεν ξέρω. Ελπίζουμε να είναι θετικό το αποτέλεσμα βασικά για την περιοχή και για άλλες περιοχές που έχουν παρόμοια προβλήματα. Απλώς ανέφερα τη Ζήτσα γιατί ήταν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από όλα που μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι ορίστε ήταν αμπελουργική ζώνη, παραμένει μια δραστηριότητα για την περιοχή που πράγματι είναι πάλι αμπελουργική, παραμένει μια δραστηριότητα που έχουμε και ονομασίες προέλευσης προϊόν με τα κρασιά και το τσίπουρο, τέλος πάντων δεν μπορούμε να... Θα δούμε στην πορεία. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε ώστε να δικαιωθούν οι πολίτες που έχουν αναφορά σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, τρίτο θέμα που αφορά πάλι την επικαιρότητα. Έχουμε τα απορρίμματα. Καταρχήν είναι δύο ζητήματα να πω αυτή την περίοδο που υπάρχει συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τις προσφυγές σε ό,τι αφορά την μελέτη του φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να μου πείτε και πολλά, γιατί είναι... Όχι, θα σας πω ό,τι μπορεί να υποθεί. Καταρχάς πρέπει να θεωρούμαστε ότι είμαστε από τις τυχερές περιοχές, γιατί η περιοχή μας είναι αυτή που έχει τη μονάδα επεξεργασίας. Όπως δύο είναι οι περιοχές στην Ελλάδα και μία μικρότερη μονάδα στην Κρήτη, ας πούμε. Και τώρα προσπαθούν όλοι να φτάσουν στο σημείο που είμαστε εμείς. Η Κοζάνη και τα Γιάννενα, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος είναι δύο περιοχές που έχουν τις μονάδες επεξεργασίας και προηγούνται έναντι όλων των άλλων στον σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα όποια προβλήματα εμφανίζονται στο διοικητικό και διαδικαστικό κομμάτι είναι προβλήματα που λύνονται. Δεν υπάρχει καθόλου. Το ότι διαφωνούν πολιτικά κάποιοι φορείς έναντι κάποιων άλλων κάνοντας προσφυγές ή όχι δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται.
θα αντιμετωπιστεί με βάση τον νόμο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για να είναι και όλοι σύμφωνοι με το θεσμικό πλαίσιο του ελληνικού δημοσίου. Επειδή είστε σε ακριβώς αυτή την περιοχή συντονιστής της αποκεντρωμένης που έχει λύσει σε αυτό το κομμάτι το πρόβλημα των απορριμμάτων, υπάρχει η οικονομική, τέλος πάντων, υπάρχει δυνατότητα από τους φορείς που πλέον έχουν τον ρόλο της διαχείρισης των απορριμμάτων να συμβιβάσουν την ορθή διαχείριση με το κόστος? Μα θεωρώ ότι από το ξεκίνημά τους, ότι φτάσαμε να κάνουμε ένα εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφερειακού, διεκδικώντας να είναι ένας ο φορέας διαχείρισης, το έκανε και ήταν μια πολιτική απόφαση των φορέων της περιοχής και από αυτού, ή δεν μπορώ να πω ότι κάτι άλλο. Το πώς θα το διαχειριστούν και πάλι οι φορείς οικονομικά, πολιτικά, διοικητικά, δεν θα πάρω θέση. Εγώ θα προσπαθήσω, εάν μπορώ να συμβάλλω, να συμβάλλω, αλλά στην περίπτωση, διεκδικώντας πάντως το δικαίωμά μου ως επόπτη νομιμότητας, να ελέγξω τις αποφάσεις ως προς την νομιμότητά τους και όχι ως προς την, με το τυπικό μέρος της υπόθεσης και όχι με το ουσιαστικό, χωρίς να παρεμβαίνω στο ουσιαστικό. Οπότε και στην περίπτωση που αφορά τη μεταφορά από τους παξούς στην Άρτα, στο χιτά της Άρτας του υπολείμματος, εκεί που υπάρχει άρνηση. Καταρχάς, η μεταφορά στους παξούς έγινε, μάλλον η απόφαση για τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους παξούς στη μονάδα διαχείρισης και επιστροφής του υπολείμματος στο ελληνικό, γιατί αν θυμάμαι καλά αυτή ήταν η αρχική απόφαση, είχε γίνει μόνο για την περίοδο που είχε πρόβλημα μεγάλο η Κέρκυρα, γιατί οι παξοί είχαν μια προγραμματική που διοχετεύονταν τα σκουπίδια τους στην Κέρκυρα. Έγινε μόνο για συγκεκριμένη ποσότητα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι όποιες άλλες αλλαγές δεν αφορούν τις αποφάσεις, την κοινή απόφαση των συντονιστών, δηλαδή τη δική μου και του κυρίου Παπαθεοδόρου από την Πάτρα. Είναι έξω από την απόφαση αυτό και δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό. Το που θα μεταφερθούν δεν έχει να κάνει με εμάς η μεταφορά. Μόνο αν έρθει κάποια προσφυγή πάλι σε νομικό επίπεδο της απόφασης. Εμείς, για να πω όλοι οι συντονιστές, και είναι και τώρα να εκφράσω και μία, όχι παράπονο, αλλά μία διαφωνία, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να ασκήσουμε τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων, μάλλον των συλλογικών οργάνων και των μονοπρόσωπων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι κάτι που θέλουμε, δεν είναι κάτι που επιχειρούμε να παρεύουμε στο έργο τους. Προσπαθούμε ψυχρά και τυπικά να ελέγξουμε την νομιμότητα και μάλιστα με το όχι πάντα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να το κάνει αυτό. Εδώ στην έδρα έχουμε δύο ανθρώπους που μπορούν να έχουν άποψη για να ενεργήσουν και να το ελέγξουν, αλλά όχι σε όλη την αποκεντρωμένη, όχι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε με ευχαρίστηση. Και αντιλαμβάνομαι και πόσο όγκος είναι αυτή η δουλειά. Και όγκος δουλειάς είναι και πολλές φορές δημιουργεί και προβλήματα και τριβές με τα συλλογικά όργανα και τα μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν είναι στις προθέσεις μας. Να κλείσουμε ακριβώς με αυτό το κομμάτι με τις αρμοδιότητες. Ξανανοίγει πάλι η συζήτηση. Είναι μια συνεχής συζήτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάθε φορά που αλλάζει και η ηγεσία. Είναι μια κουβέντα που δεν είναι τωρινή. Ξεκίνησε, μπορώ να πω, από την πρώτη μέρα που, να πω ότι ανέλαβα εγώ ως ασκών καθήκοντα από το Φεβρουάριο του 2015. Ξεκίνησε μια κουβέντα εάν και πρέπει να υπάρχουν αποκεντρωμένες διοικήσεις, ποιες αρμοδιότητες μπορούν να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Να πω καταρχάς, στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση είναι ελάχιστες οι αρμοδιότητες που μπορούν να μεταφερθούν στην πρωτοβάθμια αυτού σε εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος. Το ελληνική δημόσια διοίκηση λειτουργεί με το αποκεντρωτικό σύστημα. Το αποκεντρωτικό σύστημα είναι συγκεκριμένο και επομένως δεν μπορούν. Υπάρχουν όμως κάποιες αρμοδιότητες που και εμείς λέμε
ότι θα έπρεπε να επανεξεταστούν σε επίπεδο μεταφοράς από το κεντρικό κράτος στην αποκεντρωμένη και ενδεχομένως στις περιφέρειες ως οφείλ. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν περιβαλλοντικές ομάδες έργων που θα μπορούσαν να ασκούνται και να εκδίδονται από τις περιφέρειες, όπως υπάρχουν πολλές από αυτές τις ίδιες, ας πούμε, που θα έπρεπε αντί να ασκούνται από το Υπουργείο, να ασκούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, έχοντας και την εγκύτητα προς τον πολίτη. Έγιναν δοκιμαστικά, θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης που πέρασε απευθείας στον Υπουργό δεν έλυσε προβλήματα, δημιούργησε προβλήματα. Το ότι υπήρχε ένας ελεκτικός μηχανισμός και ένας μηχανισμός άμεσης πρόσβασης του πολίτη στην περιφέρεια κατά τόπους ήταν πολύ πιο εύκολα προσιτό για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Τέλος πάντων, έγινε μια κουβέντα για να επανέλθω στο ερώτημα. Ξέραμε ότι είχε συσταθεί μια επιτροπή υπό τον καθηγητή, τον κύριο Κοντιάδη. Από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, απλώς παραδόθηκε ένα πόρισμα με άξονες ή τουλάχιστον σκέψεις κτλ. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η κουβέντα και να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες για να μην υπάρχει και πρόβλημα σχέσεων και αυτό μεταξύ των φορέων του ελληνικού δημοσίου. Θα επανασυσταθούν επιτροπές για να επανεξεταστεί στην ολότητά τους οι αρμοδιότητες. Από ό,τι μας διεβεβαίωσε ο Υπουργός, θα συμμετέχουν και αποκεντρωμένες διοικήσεις σε αυτή την κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι είμαστε και το αρμοδιότερο όργανο που μπορεί άμεσα να διαβεβαιώσει ποιες από τις αρμοδιότητες θα μπορούσαν να ασκηθούν, να μεταφερθούν και να ασκηθούν αυτόματα αυτού. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποια στιγμή κυκλοφορούσε ότι 500 μηχανικοί θα φύγουν από τις αποκεντρωμένες. Μα δεν έχουμε 500 μηχανικούς. Εμείς έχουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση γενικά γύρω 16 μηχανικούς. Οι δήμοι που έχουμε είναι 28. Πού θα πάνε αυτοί οι μηχανικοί? Και τέλος πάντων, δεν θα ασκούσαμε εμείς αρμοδιότητες από τα ύδατα του περιβάλλον? Δεν θα ασκήσουμε πλέον άλλοι? Δεν μπορούν να φύγουν εν της πράγμαση. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ήταν μια λάθος κουβέντα. Μπαίνουμε σε καινούργια βάση με βάση τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού και ελπίζω να ολοκληρωθούν και σύντομα για να έχουμε και ξεκάθαρες απόψεις και αρμοδιότητες για το πώς λειτουργεί ο καθένας. Και να πω και μια προσωπική τοποθέτηση στον Υπουργό. Δεν θέλω να είμαι επόπτης. Δεν θέλω να είμαι λεκτής νομιμότητας με αυτό το στελεχειακό δυναμικό. Δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος σε αποφάσεις που ενδεχομένως δεν είναι 1000% σίγουρα που προστατεύουν και εμένα και τους συναδέλφους σου. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί είστε τώρα αρκετά χρόνια σε αυτή την θέση, εσείς ποιο θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων? Είναι η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες? Η υποστελέχωση είναι βασικότερο πρόβλημα, γιατί ευτυχώς πέρσι είχε δεχθεί ο Υπουργός, δηλαδή τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο του 2020, είχε δεχτεί να απαγορεύσει στην κινητικότητα να μην μπορούν να φύγουν οι υπάλληλοι πλέον, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή από την αποκεντρωμένη τη δική μας είχαν φύγει γύρω στους 100 υπαλλήλους. Συν τις συνταξιοδοτήσεις και το δεδομένο ότι δεν έχουμε νέους οργανισμούς ώστε να μπορούν να έρθουν έστω και με κινητικότητα νέοι υπάλληλοι, φέτος τώρα πριν από την τελευταία φάση κινητικότητας μπήκαμε και ενδεχομένως να έρθουν κάποιοι υπάλληλοι. Όμως, ας πούμε, το κυρίαρχο, θα πω αυτό που είπε η κυρία Κοζηράκη προχθές στον Υπουργό, ότι το στελεχειακό δυναμικό μας, το νεότερος πλέον, αγγίζει τα 40-45. Η εμπειρία και η γνώση που έχουν οι πολλοί υπάλληλοι αρχίζουν να απομακρύνονται με συνταξιοδοτήσεις. Αυτό το στελεχειακό δυναμικό πρέπει να ανανεωθεί ώστε να μπορεί έγκαιρα και να ενημερωθεί και να μπορεί να δουλέψει σε συγκεκριμένους τομείς. Δεν έχουμε μηχανικούς, δεν έχουμε δασολόγους. Έχουμε ανάρτηση δασικών χαρτών και στην Πρέβεζα μετακίνησα δασολόγο από την Άρτα προκειμένου να μπορούμε να αναρτήσουμε δασικούς χάρτες.
Αυτό δεν έχω να πω κάτι. Οπότε φαντάζομαι και αυτή, δηλαδή αν γίνει μια σωστή ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων. Μα οι αρμοδιότητες που με βάση το Σύνταγμα μπορούν να φύγουν από την αποκεντρωμένη ή γενικότερα από το ελληνικό κράτος είναι συγκεκριμένες. Τα δάση δεν μπορούν, συνταγματικά να δεν μπορούν να φύγουν. Τα νερά δεν μπορούν να φύγουν, τα κληροδοτήματα δεν μπορούν να φύγουν. Πώς το λένε, το περιβάλλον στην ολότητά του δεν μπορεί να φύγει. Μπορούν κάποιες κατώτερες, δηλαδή πιο υπηρεσιακές αρμοδιότητες μπορεί ενδεχομένως να δοθούν και στις περιφέρειες. Αλλά χοντρικά αυτό είναι. Υπάρχουν όμως και αυτές που θα μπορούσαν να φύγουν. Το εργαστήριο, παραδείγματος χάρη, που έχουμε έλεγχος ποιότητας υλικών, θα μπορούσε να πάει στην Αυγουλία, γιατί έχουν και οι περιφέρειες αλλά και τα ιδιωτικά πλέον που ελέγχουν την ποιότητα των υλικών στις κατασκευές των έργων. Ενδεικτικό ήταν αυτό για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχουν μια σειρά αρμοδιότητες που θα μπορούσαν, που δεν δημιουργούν συνταγματικά κολλήματα και θα μπορούσαν να περάσουν στις περιφέρειες και κάποιες και στους Δήμους. Αυτό θέλει και ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Δεν είναι μόνο μεταξύ αποκεντρωμένων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωραία. Ένα στόχο που έχετε ως συντονιστής της αποκεντρωμένης? Να κάνω τα λιγότερα δυνατά λάθη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να μπορώ να συνεργαστώ και με τους περιφερειάρχες και με τους δημάρχους για το καλό του τόπου μας, γιατί να μπορώ να συμβάλλω όσο πιο θετικά μπορώ στην πορεία και για όσο διάστημα θα, μέχρι να βγω στη σύνταξη που πλησιάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.